Σλέψαμε και έχουμε τη χαρά με τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε του καλεσμένου και την καλεσμένη μα, τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Καλησπέρα κύριε Λαζαρίδη, ευχαριστώ καλησπέρα, πολύ. πολύ για την μαζί μα. Είμαστε καλά. Τον uh, κύριο Βασιλιάδη από το ΣΥΡΙΖΑ και μέλο τη Επιτροπή. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ καλησπέρα. πολύ. Καλησπέρα, εγώ σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και την κυρία Νάγια Γρηγοράκου, βουλευτή του Πασό. Καλησπέρα κύριε Γρηγοράκου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, τώρα τα δύσκολα είναι σε εσά. Δηλαδή, τόσο καιρό ταλαιπωρούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που είχαν διεργασίε. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ παρά είχαν διεργασίε και έχουν ακόμα οι άνθρωποι έχουν και την και εκλογέ. Αλλά τώρα τα δύσκολα νομίζω ότι είναι σε εσά. Γιατί έχουμε διαγραφή πρώην Πρωθυπουργού, κ. Σαμαρά. Ε, και αρκετά ερωτήματα για το τι σημαίνει αυτή η διαγραφή, αν ήταν μονόδρομο και αν και άλλοι συναδελφοί σα στην κοινοβουλευτική ομάδα θα τον ακολουθήσουν. Γιατί αυτό μπορεί να σημάνει πολιτικέ εξελίξει. Να ξεκινήσουμε με το αν ήταν μονόδρομο η διαγραφή. Καταρχά ήταν μια απόφαση δύσκολη, στενάχωρη αλλά άκρο αναγκαία. Γιατί? Και το λέω άκρο αναγκαία, διότι η προσέγγιση του κυρίου Σαμαρά στη συνέδευξή του στο βήμα τη Κυριακή είχε μια σημαντική ποιοτική διαφοροποίηση από αυτά τα οποία είχε πει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ποια ήταν αυτή, ότι στην ουσία χαρακτηρίζοντα με τον τρόπο που το έκανε τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ω μειοδότη, στην ουσία. Έβαζε στο ίδιο κάδρο και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός που διορίζει τους υπουργούς, άρα και την κυβέρνηση. Και κατά συνέπεια από μια κυβέρνηση η οποία τα 5,5 τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι και διπλωματικά και αμυντικά έχει θωρακίσει τη χώρα. Κερδίσαμε τον Ερντογάν το 2020 στον Εύρο και στηρίξαμε στο μέγιστο βαθμό με μέτρα το μεταναστευτικό ε, μαθήματα πατριωτισμού δεν δεχόμαστε από κανέναν. Ούτε από τον κύριο Σαμαρά. Ούτε από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί σα εξηγώ ακριβώ τι έχει, γιατί κάνει αυτή, τι έχει αυτά. κάνει αυτή η κυβέρνηση. Mm -hmm. Έτσι για να συνονοηθούμε. Και βεβαίω την ίδια, την ίδια, στιγμή, επειδή άκουσα, τον διάβασα τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, ε, ασκώντα κριτική γιατί συζητάει ο Μητσοτάκη και η κυβέρνηση με την Τουρκία. Θέλω να θυμίσω ότι και επί ημερών του τέσσερι φορέ είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλε έξι φορέ υπήρξαν οι συναντήσει των Ελλάδο Τουρκία για, την, για τα ζητήματα τα οποία συζητάμε και σήμερα. Και τότε, κύριε Πιέρο, υπήρχαν παραβάσει και παραβιάσει. Μάλιστα, μόνο το 2014 είχαμε πάνω από 2.200 παραβιάσει του εθνικού εναερίου χώρου. Προσέξτε, του εθνικού εναερίου χώρου. Δεν λέω παραβάσεις των κανόνων ενάερειας κυκλοφορίας, σύν τις αερομαχίες, ενώ σήμερα, σήμερα που μιλάμε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαμε μηδέν. Το λέω λοιπόν γιατί επί ημερών Σαμαρά και συζητούσε με τον Ερντογάν και σωστά συζητούσε με τον Ερντογάν. Mm. Έτσι, αλλά και τότε υπήρχε το Κάζιους Μπέλη και τότε υπήρχε ε, το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Τότε είχε συμφωνήσει η Τουρκία και πήρε τα γερμανικά υποβρύχια τα S214 που τα έχει και η Ελλάδα. Τότε συμφώνησε τα F35. Άρα λοιπόν, επειδή ρώτησε ο πρώην Πρωθυπουργό τι, ναι. τι, τι κάνω λάθο ή πού έχω άδικο, ειδικά στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα. Ναι. Έχει ακούστε όμω λίγο, λίγο. Επειδή την ανθρωπογεωγραφία τη Νέα την γνωρίζουμε και την ξέρετε κι εσεί καλύτερα από εμά, ξέρουμε όλοι ότι ο Μακάριο Λεζαρίντη είναι ένα άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό του Μητσοτάκη. Από την πρώτη στιγμή, και όταν ακόμα ήταν outsider. Άρα. Να ρωτήσω εγώ τώρα αν άλλοι βουλευτέ που δεν ήταν ευθύ εξ αρχή με τον κύριο Μητσοτάκη ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά. Θεωρείτε ότι θα έχετε απόλυτη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καταρχά, πρέπει να σα πω, κύριε Πιέρο, είναι έτσι όπως το λέτε. Είμαι πάρα πολλά ε, χρόνια, έχω μια προσωπική καταρχά σχέση από τα μέσα της δεκαετίας του 80 με τον Πρωθυπουργό και υπήρξα πολλά χρόνια στενός του συνεργάτης. Όμως ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 40 χρόνια. Ναι, γι' αυτό δεν Δεν έφυγα, εσύ, δεν έφυγα. Το... όχι, όχι, όχι. άλλο θέλω. Το λέω, δεν, δεν, δεν επισημαίνω αυτά τα οποία επισημαίνω. Ε, γιατί είμαι κοντά στον Πρωθυπουργό. Ναι. Το λέω γιατί είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο προέρχεται από τη βάση τη Νέα ναι. Δημοκρατία. Ξεκίνησα από την ΟΝΕΔ Άρα θέλω να πω ότι για μένα, πέρα και πάνω από τα πρόσωπα, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, και ποιος, θέλω αυτή η παράταξη να με. είναι μεγάλη, να είναι μια παράταξη του 40% και όχι του 18%. Ένα λεπτό, γιατί δεν μου απαντάτε. Θα σε απαντήσω. απαντήσω. Όπω είπα όπως είπα το πρωί και μετά είδα, το επανέλαβε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σήμερα που μιλάμε, ναι. συμπυλίδιδε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν. Ερώτημα. Απαντάω πολύ καθαρά. Ερώτημα. Περιμένατε μετά από 30 τόσα χρόνια να ξανά ξανασυζητάτε περί συμπιλίδιδων. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το ρωτήσετε στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, όχι σε μένα. Όμω θα σα απαντήσω. Ναι. Όχι. όχι. Σα το λέω πολύ, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και γι' αυτό σα είπα στην αρχή ότι είναι μια συζήτηση για μια να ενέργεια γίνεται, λοιπόν αυτή... στενάχωρη, κύριε Τι, τι πήγε λάθο, κύριε Λαζαρίδη, για να συζητάτε ξανά μετά από 30 χρόνια για Κοιτάξτε, ξέρετε, ενίοτε οι προσωπικές εμονές ή ακόμα, ακόμα και ενδεχόμενες προσωπικές στοχεύσεις, οι οποίες δεν εξωτερικεύονται, mm -hmm. μπορεί να, να οδηγεί σε κρίσεις. Εγώ, εγώ το βλέπω έτσι. Γιατί σας είπα, γι' αυτό έλεγα και πριν στον κύριο Πιέρο... Τις εσωτερικές εμονές της κατανοώ. Η εσωτερική στόχευση προς, ουσι, ουσι, προς τα Τι στοχεύει ο κύριο Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν, 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 δεν συνομιλώ. Να λείξει τον δεν συνομιλώ, δεν συνομιλώ με τον κύριο Σαμαρά. Κοιτάξτε, σα πιστεύετε ότι θέλει να Σα είπα, είπα ότι συμπεριλήνετε στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Εγώ γι' αυτό είπα προηγουμένω. Ότι ε, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και να σα πω και κάτι ακόμα. Τι με τι στενοχώρησε ότι εμπλέξαμε στα εσωτερικά μα, τα όπια εσωτερικά mm. μα, ε, την Κυπριακή Δημοκρατία. Mm. Και γιατί δεν, μπορεί, δεν μπορεί να συζητάνε ο Ερντογάν, ο Μητσοτάκη, ο Χριστοδουλίδης και ο Ράμα έστω και στον καναπέ πίνοντας ένα καφέ για 10 λεπτά. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος της, 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 της Τουρκική δημοκρατίας, ο οποίος δεν αναγνωρίζει το κράτος της Κύπρου, έτσι δεν είναι, mm -hmm. συνομίλησε με τον Κύπριο πρόεδρο. Αυτό δηλαδή είναι μειοδοτικό. Μάλιστα, κατανοητό. Θα ξανάρθω, κύριε Λαζαρίδη. Yeah. Θέλω να έρθω σε εσά και την κυρία Γρηγοράκου να δούμε λίγο πώ το βλέπει η αντιπολίτευση. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Βασιλιάδη, όχι καιροσκοπικά, ενώ ότι καταλαβαίνω ότι εντάξει, τώρα είναι μια ευκαιρία να γίνει και αντιπολίτευση. Αν θεωρείτε ότι κάποιο από αυτά τα καμπανάκια που χτυπά ο κύριο Σαμαρά, γιατί έχουμε ακούσει κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση, είναι δικαιολογημένο. Θεωρείτε ότι αυτό που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία σα αφορά θεσμικά. Νομίζω ότι ε, αφορά το, το σύνολο του πολιτικού κόσμου και του πολιτικού συστήματος το τι συμβαίνει στην κυβερνόσα παράτευση. Ναι. Όταν λοιπόν η κυβερνόσα όταν έρχονται τέτοια χτυπήματα από τον πρώην Πρωθυπουργό προ τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική, και εμεί ασκούμε κριτική σε συγκεκριμένα α, σημεία και αυτό είναι ξεκάθαρο, τότε σημαίνει ότι έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση και επομένως και στον τόπο. Με δεδομένο ότι μιλάμε για την εξωτερική πολιτική. και με τον κύριο Σαμαρά, βλέπετε του ίδιου του κινδύνου. Είναι ενδιαφέρον. Με, το, με τον κύριο Σαμαρά. Στην ε, κριτική, λέω, όχι ιδεολογικά και πολιτικά. Στην κριτική ότι η κυβέρνηση και ο κύριο Μητσοτάκη ασκεί ταχύ εξωτερική πολιτική είναι κάτι το οποίο δεν το είπαμε. Χθε το λέμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση που όφιλε να υπάρχει στα ελληνικά πολιτικά ε, κόμματα με τι. Ε, Πώ το αφού, λέτε. την τρίτη που ενημέρωση γέραπε τρίτη στου βουλευτέ σα. Ε Κατόπιν εορτή γίνονται όλε αυτέ οι διάφορε επικοινωνιακέ φιέστε. Οι περισσότερε δυστυχώ είναι επικοινωνιακέ φιέστε, αλλά τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση, επειδή εμεί είμαστε φύση και θέση υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, οι γείτονε πρέπει να μιλάνε μεταξύ του και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εν τη του και όλα θα πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνέ δίκαιο και με βάση την εθνική γραμμή που δεν πρέπει να υπάρξει καμία υποχώρηση από εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμω η εικόνα δείχνει την υποβόσκουσα κατάσταση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που ε, έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα με τις διάφορες πτέρυγες, που θέλει να αληθωρήσει προς το κέντρο αλλά ταυτόχρονα την τραβάει ακροδεξιά, που πρέπει να πάρει αποφάσεις, θα είναι δύσκολες οι μέρες και οι αποφάσεις για τον Πρωθυπουργό. Δεν θα υπάρξουν ευκολές και και λόγο, και και λόγο και γι' αυτό το λόγο... Και γι' αυτό το λόγο. <χεδιά> θα έρθουμε και σε αυτό. Θα έρθουμε <χεδιά> αυτό. Και... Μα σίγουρα. Γι' αυτό το λόγο. Και έμεση απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριο Λαζαρίδη. Είναι τεράστια η ευθύνη mm. τη προοδευτική πτέρυγα του πολιτικού συστήματο και του ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα. Και να σταθεί στα πόδια του και να έρθει με σοβαρέ λύσει απέναντι <χεδιά> <χεδιά> στα <χεδιά> μεγάλα. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλιάδη, δεν ζητάτε την απόλυση του κυρίου εσεί δεν ζητάμε την απόλυση του κ. Γεραπετρίτη. Εμεί ό,τι ζητάμε. Άρα έχει ζητάμε... μια διαφοροποίηση η κριτική ναι, σα ναι, από ναι. τον κύριο Σαμαρά. Ε, είναι είναι προφανέ, αλλά η κριτική μα ναι. δεν έρχεται σαν κεραυνό σε νεθρία. Εμεί ερχόμαστε ε, εντάξει, και προφάνω. θέτουμε ζητήματα Ωραία. στην κυβέρνηση Ωραία. εδώ και χρόνια. Να πάμε, πάμε λίγο Να πάμε ίδια. στα ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε εκλογέ σε λίγε μέρε. Θα γίνει και το debate την Πέμπτη. Αναπέναντι βέβαια. Τετάρτη. Ε, Τετάρτη, στι ναι. στις 8 η ώρα στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε και διαφήμιση. Την μέρα που Αφού... θα έχει απεργία. Okay. Ε... Στο τέλος των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε πόσο αισιόδοξοι είστε για το αποτέλεσμα. Γιατί, Γιατί ο κ. Κασελάκη έχει ανακοινώσει ότι στις 23 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η κυρία Τζάγκρι, που είναι η 31η βουλευτή σε μια συνέντευξη που μου έδωσε προχθές είπε ότι τη μέρα της ανακοίνωσης θα είναι δίπλα του που σημαίνει ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ε, Αν θα είστε, θα κάνετε εκλογές για πρόεδρο, ενώ δεν θα είστε πια αξιωματική αντιπολίτευση. Πόσο θα βαρύνει αυτό. Τώρα, τους συμπηλίδηδες, τους σχολίασε πριν ο κύριο Λαζαρίδης, δεν χρειάζεται να τους ναι. σχολιάσω κι εγώ. Τι μπορεί Γιατί να γίνει και εσύ, συμπηλίδες. Προσέχτε, ένα προσέχτε, προέχτε, προέχτε, προέχτε όποιος, όποιος, έρχεται, όποιος έρχεται και στερεί, mm. στερεί από ένα κόμμα, τη θέση που τον κατέταξε ο ελληνικός λαός, τότε παίρνει και τη θέση του στην ιστορία σαν αποστάτης. Αυτά για την κυρία Τζάκρη. Άρα Τζάκ. η κυρία Τζάκρη θα γίνει συμπληρήδης. Δηλαδή. Από εκεί και μετά, ρίχνοντας, ρίχνοντας, ρίχνοντας το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση ναι, ναι. τη αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε είναι δεδομένο ότι έχουμε μια παρόμοια κατάσταση. Γιατί? Ποια είναι η ποιοντική διαφορά αυτή τη στιγμή... Έρχονται βουλευτέ που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ και στερούν από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ο ελληνικό λαό αποφάσισε. Κατανοητό. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Θα θυμάστε τι είπε ο κύριο Αποστολάκη σήμερα στη δήλωσή του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα δεν πέρας. μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, εντάξει, ο κύριο Αποστολάκη, ο μη εκλεγμένο με την ψήφο του ελληνικού λαού με σταυρό και όντα το ψηφοδέλτιο επικρατεία, εφόσον. Ε, πιστεύει οτιδήποτε ε, πιστεύει, οφείλει να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα mm -hmm. και να πάρει όποια απόφαση πρέπει να πάρει. Και σε κάθε περίπτωση, ε, όλοι κρίνονται και ο κύριο Αποστολάκη θα κρυφτεί. Όλοι θα κρυφτούμε αυτό το, Καλά, το, προφάνω, το, προφάνω. την περίοδο. Να, γιατί αυτό έτσι. είναι μια είδηση που μα δίνεται. Όχι η είδηση από την από, της, του θεσμικού πολιτικού ρόλου, έτσι είναι. Αλλά θέλω να μου πείτε, ειδικά για τον κύριο Αποστολάκη, του δίνεται ένα μήνυμα ότι ω βουλευτή επικρατεία πρέπει να δώσει την έδρα στο κόμμα, αν θελήσει ο ίδιο να φύγει. Όλοι οι βουλευτέ. Αποδεχόμενοι δω... το να είναι υποψήφοι μαζί. μας Επειδή είναι αυτά και επικρατεία. Που... Αυτά που λέω τώρα. Τα ίδια έλεγα και τον Νοέμβρη. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. έτσι Ή... Άρα, Ή... Λοιπόν, Ειδικά για το επικρατεία. Ειδικά, ειδικά, ειδικά για το ψηφοδέλτιο επικρατεία, το οποίο είναι πέρα από αυτά που έχουμε υπογράψει, πάνω από αυτά που έχουμε υπογράψει. Mm -hmm. έτσι. Ε, ο mm -hmm. κύριο Αποστολάκη θα πρέπει να παραδώσει την ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εφόσον επιλέξει. Λέω Βασιλιάδη, δεύτερα, γιατί θέλω σε κάτι να συμφωνήσω μαζί σα απόλυτα. Θεωρώ ε, α, το θεωρώ δεδομένο mm. στο δικό μου μυαλό mm. ότι οι έδρε ανήκουν στο κόμμα. Άλλα να την αφήσει και ο κύριο Σαμαράκη. Δηλαδή, να την αφήσει την έδρα ο κύριο Σαμαράς, Μα να, είναι πριν ο, ναι. ο ναι. πρωθυπουργό. Βεβαίω. Οι έδρε ανήκουν Μάλιστα. στο κόμμα. Να. Δεν ανήκουν Βεβαίως. σε κανένα λαζαρίδι. Για να συνονοηθούμε και θα πρέπει επιτέλους, επειδή θέλω να πιστεύω ότι το πολιτικό μας σύστημα οριμάζει, αυτό να κατοχυρωθεί. Αυτό. Κατά την προσωπική μου άποψη, ναι την προσωπική μου άποψη είναι. Θέλω να πω ότι όταν ένα πρωθυπουργό τον έχει τιμήσει ο λαό να τον κυβερνήσει, δεν είναι, δεν είναι λίγο άκομψο να λέτε ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Εγώ σα είπα ποια είναι η γενική μου φιλοσοφία, κύριε Τάκη. Mm -hmm. Και Μάλιστα. θέλω να σα θυμίσω ένα λεπτό. Κύριε Λεζαρίδη, πρέπει να διαχειριστούμε Κλει... τον χρόνο. Το 1992 2022. θέλω να θυμίσω ναι. ότι ο κύριο Σαμαρά Παρετή... παρετήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ναι, Έτσι, άρα το έχει κάνει κατά το παρελθόν. Άρα να το ξανακάνει, λέτε λοιπόν. Να αφήσει ε, πολύ καθαράς. Ωραία. Ελάτε, κύριε Βασιλιάδη, ολοκληρώσετε λοιπόν. Ε, ε, εγώ λοιπόν δεν θέλω να είμαι ανακόλουθω. Και επομένω από τη στιγμή που και τον Νοέμβρη που είχαμε αντίστοιχη κρίση, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη ότι οι έδρε ανήκουν στο κόμμα και ανήκουν στο κόμμα για πολλού λόγου. Και ένα επιπλέον σε εμά είναι ότι υπογράφουμε και όλοι αυτό που στο τέλο όλοι το, το κάνουν κουρελόχαρτο, τη δήλωση ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Άρα πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία που οποιαδήποτε απώλεια έδρας σημαίνει αλλαγή τη βούληση τη τελευταία εκλογική αμήδηση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι Είχε. σοβαρό ποιοτικό, σοβαρό πολιτικό και ηθικό. Και ο καθένα οφείλει να αναλάβει και τι ευθύνε του. Είναι κατανοητό. Έρχομαι στην κυρία Γρηγοράκου. Κυρία Γρηγοράκου, ε, το Πασόκ έχει μια πάρα πολύ καλή δημοσκοπική εικόνα. Από την άλλη, όμω, οι δημοσκοπήσει δεν αποτελούν εκλογέ. Και θέλω να σα ρωτήσω, επειδή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία. Δεν έχει προετοιμαστεί για αυτό που έρχεται. Με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή να είναι και θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση. Αν μπορείτε να σηκώσετε οι βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ αυτό το βάρο και σε αριθμό και σε διεργασίε. Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να καλύψετε αυτό που λέγεται προοδευτικό χώρο μόνοι σα. Σαφώ νομίζω, κύριε Πιέρο, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση στο Πασόκ είναι πολύ καλύτερη από την κατάσταση που επικρατεί τόσο στη Νέα Δημοκρατία. Είναι, νομίζω όσο και στο, στο ΣΥΡΙΖΑ το λένε αυτό. Δεν υπάρχει Ακριβώ. Νομίζω ότι και το κομμάτι του που θέλουμε να πούμε ότι αν φύγει ακόμα ένα βουλευτή <σχ> από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε το Πασόκ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι αυτό το έχει μιλήσει και το έχει πει η ίδια κοινωνία. Η ίδια κοινωνία αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται το Πασόκ στην αξιωματική αντι... αντιπολίτευση. Είναι η προσδοκία του κόσμου στο Πασόκ για μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι εμεί στο Πασόκ καθότι εδώ και από τι προηγούμενε εκλογέ, άλλωστε, μοιράζοντα ο Νίκο Ανδρουλάκη στου τομεί εργασία μα, στου κοινοβουλευτικού, ο καθένα έχει αναλάβει ένα, έναν τομέα κοινοβουλευτικό και σε συνεργασία φυσικά με τους τομείς του τομεί του κόμματο και τα κομματικά μα τελέχη, έχουμε διαμορφώσει πρόγραμμα, έχουμε διαμορφώσει τι θέσει μα, τα διάφορα νομοσχέδια τα οποία έρχονται. Επομένω, νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή πραγματικά θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε τον εναλλακτικό πόλο στη διακυβέρνηση τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όπω λέτε και εσεί, πράγματι έχουμε μία δημοσκοπική άνοδο. Σαφώ ακούμε τις δημοσκοπήσεις, σαφώς τις ακούγαμε και ο τότε που τα, ποσοστά μας δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά και τόσο καλά. Θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο πράγμα είναι να ακούς την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η κοινωνία έρχεται προς το Πασόκ και άλλωστε ο στόχος μας αυτός είναι το Πασόκ να αποτελέσει το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη. Αν ακούτε ακούτε και αυτό που σας λέει το 70% ότι δεν μπορείτε να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι έχουμε, σύμφωνα και με τα όσα κύριε Τάκη είπε και σήμερα, έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το 2027, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ακριβώ. Πάντω σήμερα λέτε ότι ισχύει. Ποιο. Ότι δεν μπορείτε να κερδίσετε την Δημοκρατία δεν σήμερα. Δεν μπορούμε να την κερδίσουμε σήμερα. Εντάξει, δημοσκοπικά Α, φαίνεται okay. ότι δεν μπορούμε προ το παρόν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αύριο. Ναι, με όχι, δεν μετά από τρία χρόνια ούτε 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 Αλλά πάντως, σήμερα αποδέχεστε κι εσεί ότι δεν μπορείτε να την κερδίσετε. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό μάλιστα, δρόμο, μάλιστα, νομίζω. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο σημείο που θέλω να ρωτήσω, μια και λέμε για δημοσκοπήσει και το συζητούσαμε τι προηγούμενε μέρε που αφορά αυτό που λέγεται καθαριλότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Για το αν είναι πρωθυπουργήσιμο κάποιο. Στην περίπτωση του κ. Ντουλάκη υπάρχει. Το καλό στοιχείο που του δίνει αέρα το 20% που δείξαμε και εμεί εδώ στην οποία είναι 24 και σε άλλε δημοσκοπήσει όμω που ανεβαίνουν και τα Πασόκα. Απ' την άλλη έχει 20 μονάδε διαφορά για το αν είναι κατάλληλο για πρωθυπουργό από τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διορθώσει στην πορεία ή μήπω είναι ένα προβληματικό στοιχείο αυτό. Εγώ, ω Νάγια Γρηγοράκου, πιστεύω στον πρόεδρό μα, τον Νίκο Τον Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι και ο ίδιο ο κόσμο βλέπει την αλλαγή η οποία έχει γίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι και μετά τι ισοκομματικέ εκλογέ, ακόμα και το άνοιγμα το οποίο έγινε με διάφορα στελέχη, όπω με τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου, νομίζω ότι έχει φέρει αρκετό κόσμο στο Πασόκ. Και επίση, ακόμα και ο Νίκο Ανδρουλάκη είναι λαοφιλή. Νομίζω ότι... Ήταν πρώτο στη εξάρτη... δημοφιλία. Ακριβώ. Για πρώτη φορά. Και πέρα, και πέρα από αυτό είναι αυτό το οποίο λέμε. Είναι και η κοινωνία τι λέει. Η κοινωνία είναι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Τον αισθάνεται έναν από αυτού. Και εγώ που εκλέγομαι και στην επαρχία, έτσι, στη Λακωνία, μπορώ να σα πω ότι ο Νίκο Ανδουλάκη ε, είναι ο δημοφιλέστερο, ο οποίο υπήρχε και αυτό το παρατηρήσαμε και στι συγγραμματικέ εκλογέ. Αυ, Σε αυτό συμφωνούμε. Όταν κοιτάμε τι δημοσκοπήσει, τι διαβάζω και το βλέπω αυτό που λέτε για τη δημοφιλία τώρα, τώρα τελευταία. Για το αν είναι κατάλληλο για πρωθυπουργό, δεν σα προβληματίζει ότι λένε ναι, ναι μου είσαι συμπαθή, αλλά δεν ξέρω αν μου κάνει για να κυβερνήσει τη χώρα. Προτιμώ το μετσοτάκι που τον ξέρω. Σε αυτή τη φάση λέω. Σε αυτή τη φάση. Κοίτα. Μπορεί αύριο να αλλάξει αυτό. Για τώρα μιλάμε. Ο Νίκο Ανδρουλάκη είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει συγκεκριμένε θέσει, συγκεκριμένε πολιτικέ, συγκεκριμένα προγράμματα. Συζητάμε πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι διαλλακτικό, ακούει πρώτα. Ε, σε στη συνέχεια βγάζουμε όλοι μαζί τι αποφάσει και τι θέσει του κόμματό μα. Ε, να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Σαφώ είναι και ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα και ο καθένα από εμά ξεχωριστά. Ο οποίο πρέπει να κάνει τον αγώνα του και να πείσει για το ΠΑΣΟΚ. Για μένα προσωπικά ο Νίκο Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμο και νομίζω και για αρκετό κόσμο ε, στην Ελλάδα. Επομένω, είναι μια συζήτηση, την οποία όπω είπαμε θα τη δούμε και εν καιρό. Α αφήσουμε και τον πρόεδρο, ο οποίο είναι αναβαφτισμένο όπω λέμε, ένα μήνα τώρα. Τώρα κλείνουμε ένα περίπου Μάλιστα. μήνα. Μάλιστα. Από τότε να ξετυλίξουμε περαιτέρω. Ε, να ανοίξουμε τα χαρτιά Μάλιστα. μας και να το δούμε και στην πορεία και στην βουλή μέσα και στους αγώνες που δίνουμε. Τι εξελίξει του ΣΥΡΙΖΑ τις βλέπετε φαντάζομαι, τις παρακολουθείτε. Είναι παρακολουθούμε δεν, προφανώς. Στελέχη από το, το ΣΥΡΙΖΑ αν έρθουν και χτυπήσουν την πόρτα και είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν, αντισλόφως. Θα δεχτείτε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεκαθαρίσει. Έχουμε πει ότι θέλουμε πίσω κάθε προοδευτικό πολίτη, ο οποίο όμω δεν, δεν πλήγωσε το πασό. Και αν είναι στέλεχο. και αν είναι ότι... πρωεβουλευτή. Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει. Νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Το, το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει. Το τοπίο, Είναι κατά περίπτωση, το... για να Αν... Αν γίνομαι σαφή, τώρα πιο σαφή. Κατά περίπτωση. Τώρα, αυτό νομίζω καταλαβαίνετε ότι θα το κρίνει, θα το κρίνει ο πρόεδρο και γενικότερα θα το κρίνει ο κόσμο, ανάλογα από αυτά τα οποία όλοι Μας. ακούμε. Από εκεί και πέρα όμω, νομίζω ότι είμαστε αρκετά νωρί σε αυτό. Ακόμα δεν έχει κατσιμπίλια και στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε, νομίζω σταθερά, σιγά-σιγά. Και βλέποντα τι εξελίξει, όλα αυτό δρόμο. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τώρα μια συζήτηση που είναι τη ε, μόδα, αν και η ατζέντα αυτή, για να είμαστε ειλικρινεί, τουλάχιστον ε, κοινωνικά, δεν έχει εκφραστεί με τον τρόπο που τη βλέπουμε στο εξωτερικό, όπω ομαλά στι ΗΠΑ. Είδα την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο τη εκδήλωση του εφημερίδα που είχε ο Πρωθυπουργό. Ακούω ε, 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 τι φωνέ στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και το χώρο που βρίσκουν, όπω για παράδειγμα η κυρία Λατινοπούλου μετά την εκλογική νίκη Τραμπ. Και αναφέρομαι στην περίφημη πλέον και στα ελληνικά πολιτικά δεδομένα walk agenda. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Λαζαρίδη, αν θεωρείτε ότι υπάρχει χώρο στα δεξιά σα και αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καλύψει όντω, δηλαδή να γίνει ένα λάστιχο που θα τραβηχθεί από το κέντρο μέχρι τα δεξιά ξανά. Το έχει καταφέρει, το έχει κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα τώρα που υπάρχει κινητικότητα και ένα κοντά 20% στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, αν έχει τη δυνατότητα να το μαζέψει προκειμένου να κυβερνήσει ξανά ή ή αν θα πάμε σε μια αλλαγή του εκλογικού νόμου. Γιατί ομολογώ και επειδή είστε δημοσιογράφο, ότι παρατήρησα, όπω είπε δύο φορέ στο πλαίσιο τη εκδήλωση του Bloomberg ο Πρωθυπουργό, για κυβερνητική σταθερότητα. Εμένα με προειδέα ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για αλλαγή του εκλογικού νόμου, Πρωθυπουργό. Το λέω εντελώ δημοσιογραφικά. Α, Έχει θα... ένα ενδιαφέρον, θα αν θα θέλετε α, να μου το απαντήσετε. Θα απαντήσω, γιατί θέλω να κάνω και ένα, πολύ δύο, ένα δύο πολύ γρήγορα σχόλια για κάποια πράγματα που ο κ. Βασιλιάδη να, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, εάν κινδυνεύει ε, ή αν έχει κινδυνεύσει κατά το παρελθόν, είναι πρώτον από τον διχασμό, την τοξικότητα και την πόλωση. Και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε βγει νωρίτερα από τα μνημόνια, όπως συνέβη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου μπήκανε αργότερα και βγήκανε νωρίτερα. Αλλά σε αυτές τις χώρες υπήρξε μια ε, συνεργασία τη κυβέρνηση με την εξωματική mm. αντιπολίτευση και εκεί δεν είχαν ζάπια. Τώρα για να σα πειράξω λίγο, τα ζάπια ο κ. Σαμαρά τα έκανε. Δεν τα έκανε ο Το είπα, το ah. είπα πολύ καθαρά. Άρα, κακός κακώ έγιναν είναι, τα ζάπια. Ένα είναι, ένα είναι, ένα είναι ε, κατά την προσωπική μου άποψη, τότε δεν ήμουν βουλευτή. Προφανώ. Ενδιαφέρον έχει αυτό, δεν το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν ε, δεν, μπορούμε, δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν, μπορούμε, να ε, έχουμε αυτή mm. την πόλωση, την τοξικότητα και το διχασμό. Και το δεύτερο είναι ανάγκη, έχει ανάγκη η χώρα και σωστά το λέει ο Πρωθυπουργό από πολιτική σταθερότητα. Mm. Γιατί ξέρετε, δεν ζούμε μόνοι μα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν τα μάτια τα οποία μα παρακολουθούν, ξένοι οι αγορέ, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, ε, γύρω μας, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά είναι δυο σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα, να αλλάξουμε πρέπει τον να, πρέπει νόμο. Να τα, πρέπει να τα αποφύγουμε. Προς όφελος σταθερότητας. Κοιτάξτε, ακούστε. Ε, επειδή ξέρετε ότι γνωρίζω πολύ, 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 το πολύ, πολύ καλά... Εμένα έχει το μυαλό μου όταν άκουσα δύο φορές για πολύ σταθερότητα. Ε, μπορεί να εδέχεται εισηγήσει, ε, μπορεί... Να υπάρχει ο σκέψη ενδεχομένω σε κάποιου, αλλά στο τέλο τη ημέρα, όπω έκανε και την προηγούμενη τετραετία, επειδή είναι απολύτω θεσμικό, θεωρώ ότι δεν θα πειράξει καθόλου τον εκλογικό νόμο. Αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί να πέσω μέσα, μπορεί να πέσω έξω. Επειδή, κύριε Βασιλιάδη, είπατε για γιώταχη εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, θέλω να σα πω ότι αυτό το οποίο λέτε δεν υφίσταται. Ούτε μυστικέ διπλωματίε υπάρχουν, που το λέει και ο κύριο Σαμάρα, δεν το λέτε μόνο εσεί. Εσεί, βέβαια, δεν μα έχετε επιμιοδότε. Ε, Επομένω, έχετε μια ουσιαστική διαφοροποίηση, όπω είπε και ο κύριο Σέρκα. Έχουμε ε, περάσει ε, πολλά από τι πρέσβει και αυτό είμαστε διοταχή, πολύ προσεκτικοί. Η εξωτερική στους πολιτική, πολιτική, πολιτική προς 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 και μυστική διπλωματία ήταν αυτό που κάνατε εσεί με τα Σκόπια, που ξαφνικά μα εμφανίσατε <συμφωνία>. νάτο. μια κακή με συμφωνία. Με βεβαιώνεται. Επειδή μιλήσατε για επικοινωνιακή <συμφωνίες> φιέστα, κοιτάξτε κύριε Βασιλιάδη, δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα να έρχεται. Θεσμικά ο Υπουργό των Εξωτερικών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνική Άμυνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να ενημερώνει τα μέλη αυτή τη Επιτροπή. Προ Θεού, έτσι. Φαντάζομαι δεν είναι δεν... το Ωραία, το, 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 το διευκρινίσατε. Και να κλείσω αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη. Υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει κάποια συμφωνία. Ε, από όσο γνωρίζει, Καμία συμφωνία. Και φαντάζομαι δεν ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Και σε το το κάθε μονίζω. περίπτωση το έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλου του τόνου. Mm. Και αυτέ είναι οι κόκκινε γραμμέ, είτε σήμερα κυβερνούμε εμεί, είτε αύριο έρθει το Πασό, είτε έρθει η αριστερά. Ξανά. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανένα από τα κόμματα mm. από την πάγια ελληνική θέση που ότι η μόνη μα διαφορά με την Τουρκία mm. είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή η ΑΟΣ. Και η Ιφανουκουτίδα. Τελεία παράγραφο. Εδώ, εδώ δεν ότι έχουμε όχι, στοιχεία. Μην το ξεπερνάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο. Δεν είναι το λέω εγώ. εγώ. Συμβαίνει και από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Πείτε μου λίγο, λίγο για την κούκκα τώρα. Πού δημιουργείται χώρο στα δεξιά σα. Και θέλω να τονίσω ότι πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία. Το είπε και ο κ. Βασιλιάδη. Φαντάζομαι το ίδιο λέει και το Πασάου. Τα λένε. Τα μεγαλύτερα κόμματα το λένε. Γιατί ο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1978, δηλαδή τέσσερα χρόνια μόλι μετά την κατοχή. Mm -hmm. την παράνομη κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, συνομιλούσε στο Μοντρέ με τον Ετζεβίτ. Mm -hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται να μην συζητάμε, ακόμη Σε και στα χειρότερά πον... μας. Για την «Walk Agenda» τώρα. Κλείνω, κλείνω, το, κλείνω, έχει... το, κλείνω το κεφάλαιο. Ε, Κοντά από... 20% έχει μαζευτεί γύρω σας. Κοιτάξτε. Ότι η ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, mm. που προσέξτε δεν είναι «Walk Agenda», όχι, βέβαια, Έτσι, δεν είναι. είναι. Και ούτε ορίζεται, είναι, ούτε στη Σύπατα. Είναι, είναι, το. είναι η, η ανάγκη να υπάρχει ισότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο συγκεκριμένο νόμο ψηφίστηκε πρωτίστω για τα παιδιά. Δεν μπορεί να είχαμε mm -hmm. παιδιά τα οποία ήταν άφαντα. Mm -hmm. για να τελειώσουμε με αυτό. Από εκεί και πέρα, walk agenda, όπω είπε και ο Πρωθυπουργό στην Ευρώπη, αλλά κυρίω στην Ελλάδα, εγώ δεν βλέπω ε, να υπάρχει. Mm -hmm. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Η Walk Agenda, επειδή άκουσα και τον κύριο Τάκη να λέει για τον κύριο Τραμπ, μα στο Μάρα Λάγκο ε, έχει κάνει γάμο ο κύριος Τραμπ, ε, ομόφυλων ζευγαριών. Α, Άρα δεν είναι, ένα λεπτό, δεν είναι Walk Agenda, Α, δεν είναι ο, ο, ο Τραμπ ο τραμ, ο Υπάρχουν... ο τραμ, δεν κέρδισε μόνον για αυτό. Κύριε Λαζαρίδη, έτσι, μην κοιτάτε νοηθούμε. τώρα που εδώ δεν ξέρουν. Το μικρό ρεπουμπλικανικό κόμμα εβέ, έχει... έτσι, ε, είναι ομοφιλόφιλοι και έχουν εξέχοντα στελέχη. Όχι, όχι, όχι. δεν όχι, είναι αυτό. Λέω, γιατί... Η walk agenda δεν είναι ο γάμος. Ε, έτσι, Η walk είναι άλλα Α, πράγματα. είναι ακραία. άλλα πράγματα. Ε, Νάκ, είναι. Και γι αυτό Απλά εμεί εδώ το έχουμε... Από εκεί και πέρα, όντως, στα δεξιά μας έχουμε κόμματα τα οποία προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό, όπως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ζητήματα εθνικά, πατριωτικά. Αλλά ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση το τονίζω και πάλι στην πράξη, όχι στη θεωρία, ναι. όχι στη θεωρία, έχει αποδείξει ότι οι αποφάσει που παίρνει όπω η δημιουργία του φράκτη, όπω η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, είναι εθνική και πατριωτική. Πείτε μου και κάτι ακόμα, Τι να μα πει το... τώρα ο κύριο Βελόπουλο ή η κυρία Πιχίλα Λατινοπούλου. Αυτά είναι θεωρίε, πολύ ωραίε. Και πάντα είχαμε στα δεξιά μα. ίσω σήμερα. 20. Ίσως σήμερα, 20. Ίσως σήμερα κάτι παραπάνω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι προϊόντος, του χρόνου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν ένα προβληματισμό ή έμειναν στον καναπέ σε ευρωεκλογέ. Στο τέλο τη ημέρα θα έρθουν και θα ψηφίσουν εκ νέου τη Δημοκρατία. Και τον κύριο Βασιλιάδη και την κυρία Γρηγοράκου. θα προτείνετε πρόεδρο κεντροδεξιό για την Προεδρία τη Δημοκρατία, όταν είναι η ώρα θεσμικά. Συζήτη. Και αν δεν είναι η παρούσα πρόεδρο, το λέω γιατί υπάρχει μια παράδοση, την οποία την επικαλείται ο κύριο Ανδουλάκη να είναι από τον άλλο χώρο. Υπάρχει περίπτωση να το σπάσετε αυτό ω παράδοση και να προτείνετε έναν κεντροδεξιό. Επειδή το Πασόκ δεν προέρχεται από Παρθενογέννηση. Ε, ούτε προφανώ. Ε, ούτε ε, το Πασόκ ε, δημιουργήθηκε μετά την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm. Έχει την ιστορία του, mm. όχι καλή ιστορία. Θέλω εγώ να θυμίσω. Όχι να ιστορία. Θέλω να θυμίσω. Οι ευθύνε του είναι πολύ μεγάλε γιατί πτώχευσαν, πτώχευσαν, στην ουσία τη χώρα. Μόνοι τους. Υποσχέθηκαν, υποσχέθηκαν στους πάντες τα πάντα, με τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Και τι κάνανε, εγκατέλειψαν τη χώρα. Μόνοι τους το τη χώρα, και Ένα κύριε, λεπτό, μην βέβαια. το ξεχνάτε. Δεν, δεν, διαφωνούμε. Θέλει δύο το τάγκο. Όμως, τραγώ, όμως τραγώ. όταν ο Καραμαλής Α, είπε εσείς, να παγώσω μισθούς και συντάξεις, mm. ήρθε ο, Γιώργο Γιώργος Παπανδρέου και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Και λεφτά δεν υπήρχαν και όχι και όχι μόνο αυτό. Έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Να, το αλλά πού κολλάει αυτό με το πρόβλημα. Ε, ένα λεπτό. Εγκατέλειψε. Θα σα πω πού κολλάει. Α. Εγκατέλειψαν τη χώρα το Πασό και έφυγε. Την παρέδωσε. Είπε δεν τη θέλω. Αυτό δεν είπε ο Παπανδρέο τον Νοέμβριο του 2011. Έγινε κάτι διαφορετικό και δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι λέω, λοιπόν, λέω, λοιπόν, λέω λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν ότι η πρώτη παράταξη που πρότεινε πρόεδρο όχι δεξιό ήταν αυτή η παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ο να Κώστας, το αλλάξει το Ο Κώστα Καραμαλή που πρότεινε τον Κάρολο Παπούλια. δεν είναι η πρώτη παράταξη. <συγνώνη> <Εσύ> η, <συγνώνη> λοιπόν. πρώτη παράταξη είναι το Πασόκ, συγγνώμη, που πρότεινε Λήπως... ο Κωστή Στεφανόπουλο. Λήπως... <συγνώνη> 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 και, το στήριξε <συγνώνη> <συγνώνη> Σαμαρά. Και το στήριξε Όχι, όχι. Σαμαρά. Κάντε λάθο, κύριε Τάκη. Γιατί? Διότι η πρόταση ήταν το Αντώνη Σαμαρά, την οποία υιοθέτησε. Ναι, πάντω αυτό λέω. Την υιοθέτησε το Πασόκ. Έρχομαι λοιπόν και λέω. Άκερη κουβέντα για πρόεδρο Δημοκρατία τον κατάλληλο χρόνο, ο Πρωθυπουργό θα αναλάβει τι πρωτοβουλίε του λοιπόν, θα μάθουμε και το όνομα του στον Επιλέκ... κύριο Βασιλιάδη. Και θέλω να σα ρωτήσω τώρα, κύριε Βασιλιάδη, αν στο πλαίσιο των επιλογών που θα έχουμε στι εκλογέ, που είναι μέσα το Πασό και η Νέα Αριστερά και θα υπάρχει και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, τι θα λέτε στου πολίτε διεκδικώντα την ψήφο, και την πορεία στο να βλέπουν εσά και να διατηρήσετε και τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση, αν αυτό καταστεί εφικτό, για να μην επιλέξουν το κόμμα του κ. Κασελάκη. Γιατί καταλαβαίνετε εσεί που είστε πολιτικό τέλεχο έμπειρο, ότι όταν ένα πολίτη ξέρει τον κ. Κασελάκη ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Κασελάκη. Πριν να απαντήσω αυτό, ε. μια κουβέντα για την εκλογή, ε, την επερχόμενη εκλογή ε, Δημοκρατία. Mm -hmm. Καλό θα είναι να μην μπαίνουμε τα εσωκομματικά μας παιχνίδια, μειώνοντας το θεσμό της δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατίας υπάρχει πρώτος δημοκρατίας, είναι άκομψο, άστοχο ε, και κακό για την εικόνα του πολιτεύματος, κάτι να προσεκεί μου, εκφράζω, να εκινεί ε, τέτοια συζήτηση με τέτοιου όρου αυτή την Εσείς χρονική θα περίοδο. Δεν θα ξαναψηφίζει ε, 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 η ΔΕΗ. Αν λέμε. Πάλι προσωπικά, Άδερφη, μπορώ, να μιλήσω, να προσωπικά μπορώ να μιλήσω ναι. εδώ πέρα. Δεν μπορώ να εκφράσω ναι, το, ναι. το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, προσωπικά εγώ δεν θα ξαναψήφιζα. Αλλά, ε, ε, αλλά και πάλι δείτε, είναι προσωπική άποψη. Η συζήτηση αυτή ενώ δεν έχει κλείσει ο κύκλο θητεία και δεν έχει ξεκινήσει αυτή η ζήτηση, είναι, είναι άκουμψη για το θεσμό τη Προεδρία Δημοκρατία. Mm -hmm. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ω νομικό και ω ε, πολιτικό. Από, Από και μετά. Έχετε ο, ε, απέναντί σα την ώρα που εσεί που θα κάνετε εκλογέ. Λοιπόν, ο το, το, κάνει το, σημαντικό, το σημαντικό στι εκλογέ για ένα κόμμα για να μπορέσει και να επιβιώσει πολιτικά και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού και να διεκδικήσει θέσει αντιπολίτευση τη κυβέρνηση είναι να έχει ένα σοβαρό ρεαλιστικό Πρόγραμμα, προτάσει, να έχει κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αλλά κυριότερα να δείχνει μια σοβαρή διέξοδο από τα διέξοδα που λέμε ότι παράγει η κυβερνητική πολιτική. Άρα λοιπόν ένα εναλλακτικό μοντέλο εξουσία, μια εναλλακτική διαδρομή για το αύριο. Εκεί θα κρυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι αν θα μπερδευτεί ο κόσμο, τι θα πει ο Καστάλντο. Δεν λέω για μπέρδεμα, λέω για καθαρή επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για να είναι καθαρή επιλογή των πολιτών. Για να μπορέσει να διεκδικήσει, να παραμείνει, όχι μόνο στη θέση του, αλλά να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα πράγματα, πώς μέσω και των καταστατικών του δεσμεύσεων για προσπάθεια σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να σταματήσουμε τις πολιτικές της δεξιάς, δεν είναι πολιτικές του Μητσοτάκη, είναι πολιτικές της δεξιάς. Είναι ο φιλελεύθερο πρόσωπο πρέπει να έρθουμε mm -hmm. να αντιπαρατεθούμε σε αυτές, να πούμε ότι υπάρχει άλλο μοντέλο, όχι ότι τα κάνουμε καλύτερα από τον ε, α, κύριο Μητσοτάκη, <σχυ> ότι εμείς θα ιδιωτικοποιήσουμε καλύτερα ε, τα αεροδρόμια. Το business-friendly μοντέλο ε, ο κύριος, που έλεγε ο κύριο ε, Κασελάκη, όντα το εσωτερικό εθνά του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι. απολογηθώ εγώ για το. Όχι, όχι. Αυτό. Είναι αποδεκτό στο ΣΥΡΙΖΑ, το business-friendly μοντέλο ενό κόμματο. Γιατί τα έλεγε όντα ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα έλεγε εκτό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αριστερά, αυτό που είναι το κομβικό δεν είναι το business-friendly. Είναι το society-friendly. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αδιαφορούμε για την οικονομία ή αδιαφορούμε α, για το επιχειρήν. Το πρώτο όμως μέλημα, το κομβικότερο μέλημα είναι η κοινωνία, το κοινωνικό κράτος, η ευημερία και η κοινωνική συνοχή. Γιατί χωρίς κοινωνική συνοχή και χωρίς μια ανάπτυξη που αφορά όλους ναι. δεν υπάρχει αύριο ακούσατε κάτι που έλεγε, το ακούσατε σίγουρα ο κύριο Κασελάκη για το μάτι. Δηλαδή, επανέφερε μια ατζέντα την οποία την είχατε βρει μπροστά σα σε άλλε χρονικέ περιόδου και από άλλου πολιτικού αντιπάλου. Γι' αυτό τι απαντάτε, που έλεγε ότι ήταν σε γνώση, ύπαρξη νεκρών, όλα αυτά τα θέματα που ακούστηκαν για τη διαχείριση τη λαγωδία του μάτι. Το λέει ο πρώην πρόεδρο του κόμματο όμω τώρα, το λέει ο Λαζαρίδη. Είναι, είναι λυπηρό ο κύριο Κασελάκη που προσπάθει που ήταν να, βρει, να βρει ε, ε, εκλογικό ή πολιτικό ακροατήριο. Να υιοθετεί την ατζέντα τη ε, δεξιά και του Τσίριζα με τόπου. Αλλά τελικά ενδεχόμενα ε, με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει <σομίως> επιβεβαιώνει μια κριτική που γινόταν προς το πρόσωπό του και τις πραγματικές του στοχεύσεις. Θεωρείτε ότι βοηθάει την Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να τα λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Με ποιο όταν... τρόπο. <σομίως> τώρα θα μας χρεώσετε και τον κύριο Κασελάκη. Ε, <σομίως> Επί της ουσίας <σομίως> όμως το αποτέλεσμα, αυτή αποτέλεσμα α, αυτής της επιχειρηματολογίας και αυτών των πολιτικών είναι, είναι το ίδιο και επί της ουσίας είναι μια σανίδα σωτηρίας προς την κυβέρνηση τη ε, της Νέας Μοκρήσης και γενικά το αντισύριζα με το πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω ε, να κύριε Βασιλιάδη, να πω αυτού. ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, σε μια συνέντευξή του που έδωσε στον κύριο Παπαχελάκη στην κυρία Κοσιόνη στο Sky, παραδέχτηκε ότι on camera του είπαν άλλα οι υπουργοί του, και off camera yeah. του είπαν άλλα. Λοιπόν, υπουργή, για αυτό για να επικρίνει τον κύριο Πολάκη, όχι τον κύριο. Λοιπόν, για να πάμε και στην κυρία Γρηγοράκου. Έκανε Μιανή διευκρίνηση γραμή. αργότερα, αλλά ε, ξέρετε. Ε, Τέλο πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με το τι είπε ο κ. Ναι. Κασελάκη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το ΣΥΡΙΖΑ. Και το πιο σημαντικό, ξαναλέω, ανεξάρτητα από το ποιο θα βγει πρόεδρο ε, σε 15 μέρε από τώρα, Μας, το πιο σημαντικό λοιπόν. είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει α, την από εδώ πλευρά του πολιτικού στήματο και, και να πάρει τι πρωτοβουλίε. Ε, 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 όχι. όχι ακόμα. Να. Όχι. Ακόμα. Και νομίζω είναι αδιάφορο λοιπόν, και για την κοινωνία του. Ε, πρέπει να πάω στην κυρία Γρηγοράκου για να περιμένουμε να δούμε το δημοσιογράφο. Όχι, Έχει να όχι, κύριε Λαζαρίδη, να μιλήσει. Κυρία Γρηγοράκου, να εξασφαλίσει. Να για την προσέλευση σε εκλογέ. Ήταν 150.000 περίπου την πριν ένα χρόνο. Νομίζω δεδομένων των συνθηκών. των απογοητεύσεων, των διασπάσεων κτλ. εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος εάν πλησιάζαμε το Περίπου σε 70.000 70, ε, πλάστι. Λοιπόν, κυρία ε, Αλαφράγκα, που έρχομαι σε εσά τώρα, θέλω να μου πείτε το εξή. Ε, σα ρώτησα πριν για το αριθμητικό μέρο, και είναι λογικό να σα ρωτώ, γιατί ξαναλέω ότι δεν είχατε προετοιμαστεί γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο θεωρείτε ότι θα κάνετε, αν θεωρείτε, καλύτερη η αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ερχόμενοι σε αυτή τη θέση, ένα ερώτημα είναι, εσεί θεωρείτε ότι θα τα κάνετε καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ και γιατί. Και μετά να μα πείτε επίση τι σκοπεύετε να κάνετε ε, με το θέμα του Προέδρου τη Δημοκρατία, γιατί κάποια χαρακτηριστικά τα έχετε σκιαγραφίσει. Τι προφίλ πρέπει να έχει. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μου επιτρέψετε κύριε Πιέρο Βεβαίως. είναι να κάνω ένα σχόλιο στον αξιόλογο και κατά τα άλλα συμπαθή σε μένα κύριο Λαζαρίδη. Δεν χρεοκόπησε το ΠΑΣΟΚ το ελληνικό κράτος. Mm -hmm. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε μια κυβέρνηση το 2019 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Πασόκ νομίζω είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το μάρμαρο και εξακολουθούσε να το πληρώνει για πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι μπορείτε κι εσεί, επειδή μιλήσαμε και δημοσκοπικά, νομίζω ότι μετά από 15 χρόνια βλέπουμε επιτέλου το Πασόκ να έρχεται πάλι στη δεύτερη θέση. Διότι εμεί που ήμασταν στο Πασόκ και με το 4%, πραγματικά έχουμε κάνει άλματα και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποδείξουμε ότι δεν έφταιγε το Πασόκ για όλα αυτά. Και νομίζω ότι το Πασόκ ήταν και αυτό το οποίο κράτησε και τη χώρα ζωντανή και με πολιτικό φυσικά μεγάλο κόστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το οποίο είπατε για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και φυσικά και για τη διαφορά μα με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη. Ότι εδώ πέρα υπάρχουν προγραμματικέ θέσει, υπάρχει διάλογο. Εμεί δηλαδή παρατηρούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών μα δραστηριοτήτων, ο οποίο είναι μόνιμα σε όλα όχι. Μα κατηγορεί και βέβαια. Σα είναι... Νέα... κατηγορεί Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε γίνει ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σε όλα όχι. Ο κ. κάτι παραπάνω. Είπε ότι σκέτο ΣΥΡΙΖΑ. Λίστα. Όχι εντάξει. Νομίζω ότι ειδικά και ο κύριο Γεωργιάδη υπάρχουν και αρκετέ διατάξει σε διάφορα νομοσχέδια, αλλά και σε νομοσχέδια. Στο οποίο το Πασόκλεϊ είναι. Καθημερινά όλα τα κόμματα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία λέει για εσά πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σογαμαρά λέει για τη Νέα Δημοκρατία μπλε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι είναι. Αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι η Νέα, λέει, νέα... Δημοκρατία προσπαθεί και επικοινωνιακά να διαχειριστεί πλέον ότι η αντιπαλότητα είναι το Πασόκλεϊ. Όχι βέβαια. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια στο οποίο έχουμε πει νέο, όπω επίση και σε πάρα πολλά νομοσχέδια, τα οποία μπορεί επί τη αρχή, για παράδειγμα, να έχουμε πει όχι, αλλά σε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι πραγματικά θετικά για την ελληνική κοινωνία, να έχουμε πει ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν πρόταση στο παρελθόν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, α Εδώ, τελεί. τα, να, ένα, τα το το απάντησε τα παρόν. Το λόγο που είναι το παρόν είναι το εξή, ότι αφενό μεν. Παρατηρούμε ότι δεν είναι λύση για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει το Εθνικό Σύστημα Υγεία τα απογευματινά χειρουργεία. Και το δεύτερο, φυσικά, είναι οι πόροι για του οποίου το Ταμείο Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα. Το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, ναι. έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ ότι έχει αξιοποιηθεί σαν ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ και όχι για του λόγου του οποίου δόθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου περιγράφετε ότι... τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Πρόεδρο Δημοκρατία, πρέπει να είναι από τη δική σα παράταξη, την ευρύτερη κεντροαφρικανική παράταξη. Όπω είπε και ο Πρόεδρο, ο Νίκο Ανδρουλάκη, ήθιστε να είναι κάποιο από. Δηλαδή, έχουμε την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο από τον προοδευτικό χώρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμω ότι όλοι πρέπει να περιμένουμε ότι είναι μια πρώιμη συζήτηση και ότι όλοι πρέπει να περιμένουμε τα πρόσωπα. Μισόλυτε, επειδή ο Πρόεδρο όμω περιέγραψε κάτι καθαρά, αν πάψει αυτό. Να δηλαδή, αν σταματήσει αυτή την πολιτική εντό εισαγωγικών μόδα η Νέα Δημοκρατία, εσεί θα κρίνετε το πρόσωπο, θα δείτε αν είναι ένα πρόσωπο το οποίο σα κάνει κύριε, ή θα πείτε είναι κεντροδεξιόδοτο το ψηφίσμα. Νομίζω ότι κύριε Πιέρο θα πρέπει να δούμε το πρόσωπο και θεωρώ ότι και σαν πασόφιλο. Κεντροδεξιό, ναι. Κεντροδεξιό τώρα. Νομίζω πω όχι, είναι κεντροδεξιό, αλλά από εκεί και πέρα. Αν θα κάνουμε κάποια πρόταση. Θα κάνετε πρόταση να δείτε το πρόσωπο τη κυβέρνηση. Δεν το γνωρίζω το καθόλου. Πριν, αυτό δεν, δεν το γνωρίζω Κατά την άποψή τι θα έπρεπε να κάνει το Πασόκ ξεχωριστά δική του πρόταση ασχέτω τη κυβερνητική επιλογή και να την προτείνει στη Νέα Δημοκρατία αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό έχει στην προκειμένη θέση, προκειμένη περίπτωση, το. το... Α, την, την πρόταση, την πρόταση ναι, και τα υπόλοιπα. Απλά λέω τώρα εσεί επειδή διεκδικείτε και την κυβερνήσετε τη χώρα, γι' αυτό λέω. Μήπως... Δεν γνωρίζω καθόλου τι θα μπορούσε να κάνει ο Πρόεδρο. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, να, σας να θυμίσουμε ναι. ότι πλέον με το νέο σύνταγμα. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Με να λαβούν εκλογέ με ναι. 151 ψήφου ναι, και Γιατί είναι. νομίζω έχει ένα και λόγο. Κάτω τώρα. Από Ο κ. Ζαζαρίδη έχει λόγο μα το θυμίζει. Αλλά Έτσι, το, το θέμα θε... <laughs> είναι να μην βγει πρόεδρο. Μάλλον μάλλον γιατί είναι συνδεδεμένο με προσφυγή σε πρόορε εκλογέ. Έχει αποσυνδεθεί. Ναι. Όχι, το λέω. Μήπω θέλετε να μα πείτε πέρα από αυτό Όχι, θέλω... ότι θα το περάσουμε μόνοι μα. <laughs> θα βάλουμε ένα κατάλογο. Αν πια άμα, <laughs> άμα <laughs> δεν του αρέσει, <laughs> 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 δεν έγινε τίποτα. <Όχι>, δεν <laughs> θέλω να πω <πάει>. πολύ λοιπόν, <laughs> τίποτα. Δημοσιογραφική μου ήταν <laughs> η επισήμανση. <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Βασιλιάδη. <laughs> Εγώ σα λοιπόν, ευχαριστώ <laughs> πολύ λοιπόν, να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Σα εύχομαι και όπω σε κάθε δημοκρατικό κόμμα να πάνε καλά οι εκλογέ και να υπάρχει και συμμετοχή του κόσμου. Είναι σημαντικό να μετέχει ο κόσμο σε δημοκρατικέ διαδικασίε. Κάθε δημοκρατικό κόμμα. Προσέχτε, όσο ό,τι και να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ στο τέλο ε, δικαιωνόμαστε για να το ξαναφέρω στο θέμα Σαμαρά. Ο μου Μουσουτάκη, όσα χρόνια κρύβονταν πίσω από τον κύριο Σαμαρά και την ακροδεξιά ρητορική του και τι επιθέσει του ΣΥΡΙΖΑ προ το ΣΥΡΙΖΑ. Για μειοδοσίε, για τι πρέσπες, για τη θράκη, για τα εξοπλιστικά. Τώρα ξαφνικά. Δικαιώνεστε στα άλλα κόμματα. Τώρα ξαφνικά, στα δικαι... Στο δικό σα γενικά, γενικά, δικαιωνόμαστε το κόμμα. Αυτό το καταλάβει δε το αν... Το σημαντικό για εμά. Αν δεν υπάρχει ροζ ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει γαλάζιο και πράσινο. Οπότε. Το σημαντικό να είναι, είναι να υπάρχει, <laughs> να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ω <laughs> το εχέγγυο yeah, για τη μεγάλη προσπάθεια ανασύνδεση και ανασύνταξη <laughs> τη κεντροαριστερά, yes. τη προοδευτική παράταξη. Απέναντι στι πολιτικέ τη δεξιά. Yes. Όχι στα πρόσωπα, στι πολιτικέ. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Κατανοητό και να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Νάγια Γρηγοράκου, του βουλευτή του Πασόκου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κυρία Βάστε Γρηγοράκου. Καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.